πάμε να συναντήσουμε την Ευλαμπία Ρεύη που βρίσκεται στο χωριό Κυψέλη. Ευλαμπία, εκεί που οι άνθρωποι σου έχουν πει ότι στην ουσία έχουν χάσει το 100% της παραγωγής τους. Και πάμε μήνα, κυρίες και κύριοι, να σας δείξουμε ποια είναι η εικόνα. Ο Μανώλης, ο Αντώνας, με υπερπροσπάθεια, γιατί είμαστε με γεννήτρια αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα τρακτέρ, στο τρακτέρ του Ηλία, και μπαίνουμε αυτή τη στιγμή σε σημεία που δεν μπορεί να περάσει κανείς. Και θα δούμε όλη την καταστροφή. Τα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει αυτό το χωριό είναι δεκάδες. Πάμε, Ηλία, να δείξουμε την κατάσταση. Προχωράμε, οι καλλιέργειες είναι... έχουν καλυφθεί, έχουν γίνει μια λίμνη, είναι καλλιέργειες από βαμβάκι. Προχωράμε να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Τα σπίτια εδώ, βλέπετε, οι άνθρωποι προσπαθούν τώρα που έχουν πέσει τα νερά και μπόρεσαν να έρθουν εδώ να τα βγάλουν. Θα δείτε ευθεία μπροστά σας. Πάμε Ηλία. Θα δείτε ευθεία μπροστά σας την εικόνα με τα χωράφια που έχουν γίνει μια απέραντη λίμνη. Κοιτάξτε εδώ, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Ηλία, εσείς πώς το βιώσατε όλο αυτό, καθώς εμείς σας δίνουμε την εικόνα από ένα χωριό που μέχρι και πριν από λίγες ώρες ήταν αδύνατον να έρθουμε. Μανώλη, θα δείξεις την εικόνα και αυτή είναι συγκλονιστική. Κοιτάξτε εδώ, η παιδική χαρά που είχαν για τα παιδιά τους, οι εικόνες έχουν γίνει όλα ένα με τα νερά, το σπίτι αυτό είναι έτοιμο να πέσει. Κοιτάξτε εδώ, έχουν έρθει άνθρωποι, έχουν βάλει τα πράγματά τους. Και παράλληλα, Ευλαμπία, δεν σε ακούμε. Η κατάσταση ήταν... Έλα Ηλία. Η κατάσταση ήταν τραγική. Δεν ξέραμε πού να πάμε τα παιδιά μας. Το νερό ερχόταν απότομα. Νεογέννητα παιδιά. Δεν ξέραμε τι να πρωτοφυλάξουμε τα παιδιά μας, τις ζωές μας, τις οικογένειές μας. Δεν ξέρω, αυτή η κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη για όλο το χωριό και βρεθήκαμε σε φάση και κατάσταση όπου μεγάλοι ανθρώποι να μην ξέρουμε άντρες, να μην ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στην όλη κατάσταση. Προσπαθούσαμε να σώσουμε τις ζωές των παιδιών μας και τις δικές μας και το βιός μας και δεν μπορέσαμε να σώσουμε τίποτα, δυστυχώς. Η κατάσταση είναι, το τρακτέρ δεν πάει άλλο, παιδιά, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ είμαστε. Ναι, μέχρι εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν σπίτια... το σπίτι που είναι πλημμυρισμένο. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα, υπάρχουν σπίτια που δεν μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, και υπήρχαν άτομα στο χωριό, τα οποία ήταν 100 άτομα στην κοινότητα εγκλωβισμένα. 100 άτομα. Τέτοια κατάσταση δεν έχει ξαναυπάρξει στην περιοχή μας. Ευλαμπία, μία ανωτελεία, σε παρακαλώ. Θέλω να πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη. Είναι σε εξέλιξη διάσωση αυτή την ώρα.